Το όνομά μας, να το πούμε έτσι. Είναι μία φράση, μία πρόταση που είπε ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο μαθητή του, τον Άγιο Τιμόθεο. Και το γράφει την πρώτη του επιστολή στο 5ο κεφάλαιο. Πώς λέγεται η φράση, ποια είναι η φράση? «Σε αυτόν αγνών τύρι». Τι θα πει τώρα αυτό? Του λέει ο Απόστολος Παύλος του μαθητού του, του Τιμόθεου, ο οποίος ήταν επίσκοπος στην Έφεσο. «Να τηρείς τον εαυτό σου αγνό». Δηλαδή, να τηρείς τον εαυτό σου καθαρό. Και τι σημαίνει τώρα αγνός και καθαρός? Θέλει κανείς να μου πει, ξέρει, τι θα πει αγνός, καθαρός? Έτσι. Να μην κάνει αμαρτίες και να ζει όπως θέλει ο Θεός. Και πού αναφέρεται αυτή η αρετή, Είναι μια αρετή μεγάλη, αγνότητα. Πού αναφέρεται? Είναι μόνο στο σώμα, να μην κάνει ο άνθρωπος, ας πούμε, αμαρτίες με το σώμα, με τη σάρκα, ή είναι κάτι πιο πλατή, πιο μεγάλο? Ποιος ξέρει να μου πει. Τι σημαίνει αγνός καθαρός? Απλώς έτσι να προσέχει να μιλερώνει το σώμα του με αμαρτίες, πως λέει η Αγία Γραφή, υπάρχουν αυτές οι λεγόμενες σαρκικές αμαρτίες, που ο άνθρωπος χρησιμοποιεί το σώμα του όχι όπως θέλει ο Θεός, ή είναι και κάπου αλλού? Για πες, Ιωάννα. Όχι μόνο εξωτερικά, αλλά και ψυχικά, να είναι αγνός και καθαρός. Να προσέχει και τη σκέψη του, δηλαδή, να είναι αγνή και καθαρή. Να προσέχει τα μάτια του. Να προσέχει να μην βλέπει βρώμικα πράγματα, Τότε τι κάνει? Χάνει την αγνότητά του. Άμα, ας πούμε, ανοίγεις την τηλεόραση και βλέπεις ένα σωρό άσχημα πράγματα, μετά χάνεις την παρθενία σου, την αγνότητά σου. Γιατί λερώνεται μέσα από τα μάτια, λερώνεται και η σκέψη μας, λερώνεται και η ψυχή μας. Και μετά αρχίζουμε να έχουμε και κακές, πονηρές σκέψεις. Κακές και πονηρές επιθυμίες. Βλέπετε, ας πούμε, θα σας λένε και άλλα κορίτσια, να τα φτιάξουμε με τα αγόρια, δεν λένε τέτοια πονηρά πράγματα. Μπορεί στα πιο μικρά όχι, αλλά πιο μεγάλες, θα το έχετε ακούσει αυτό. Ναι, αλλά άμα το κάνει αυτό ο άνθρωπος, τι γίνεται μετά? Είναι αγνός ή χάνει την αγνότητά του, την καθαρότητά του? Τι λες, πες, τι χάνει μετά? Έτσι, άμα αρχίσει να ασχολείται με αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι για πολύ πιο μετά και όχι έτσι όπως τα κάνουν, αλλά όπως λέει ο Θεός. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να κάνει οικογένεια, θα πρέπει να φτάσει μια ηλικία, να πάρει την ευλογία του πνευματικού του, να κάνει μια γνωριμία χωρίς όμως αμαρτίες, με ένα αγόρι, ας πούμε, εσείς που είστε κορίτσια, και μετά με την ευλογία του πνευματικού να κάνει τη γάμο. Ό,τι γίνεται πριν από το γάμο ή έξω από το γάμο είναι αμαρτία. Και ο άνθρωπος χάνει την αγνότητά του και την καθαρότητά του. Και πώς μπορούμε να κάνουμε γάμο? Το έχετε σκεφτεί, η οικογένεια? Μπορούμε να κάνουμε τον οποιοδήποτε, ή αυτός που θα πάρουμε για άντρα μας θα πρέπει να είναι, να είναι κάτι, να έχει ένα χαρακτηριστικό? Μπορούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, να πάρουμε ένα που δεν είναι χριστιανός? Επιτρέπεται? Δεν επιτρέπεται. Να πάρεις έναν, ας πούμε, που είναι ρωμακαθολικός, παπικός, ή είναι ευαγγελικός, που λένε, προτεστάντης. Μπορείς να κάνεις γάμο με ένα τέτοιο? Δεν μπορείς. Με ένα που είναι μουαμεθανός, μπορείς? Με τίποτα. Λοιπόν, να εδώ τώρα σας δείξω μια Αγία. Να εδώ κοιτάξτε και αυτή την Αγία.
είναι ποια η γη είναι αυτή, γράφει επάνω. Τη βλέπετε, ποια είναι, ποιος τη βλέπει, εσείς τη βλέπετε, ποια η γη είναι. Λέει, πού την ξέρεις, σε λένε χρυσή, σε λένε χρυσή. Λοιπόν, είναι η Αγία Χρυσή, ξέρεις και τη ζωή της όμως. Και τι σχέση έχει αυτή με το θέμα μας, που λέμε για την αγνότητα και για την καθαρότητα. Έχει σχέση. Τι λέτε. Για πες η ονομαρία. Τι σχέση έχει. Ξέρεις τη ζωή της. Για πες. Μάλιστα. Δεν παντρεύτηκε άντρα, έγινε νύφη του Χριστού. Και είναι νεομάρτης, ε. Ξέρει κανείς τι θα πει νεομάρτης. Ξέρεις, Νικόδημε, τι θα πει. Ε? Κάτσε, θα το πει κάποιος καλύτερα. Η Ιωάννα θα το πει. Για λέει, Ιωάννα. Ήτανε σχετικά μικρή, γι' αυτό τη λένε νεομάρτυρα. Κάτι άλλο είναι ο νεομάρτης. Τι είναι. Ποιοι είναι οι νεομάρτυρες. Λέγε. Το ίδιο λες και εσύ. Κάτι άλλο είναι. Ξέρεις Πορφυρία. Είναι οι καινούργοι, δηλαδή. Αυτοί που μαρτύρησαν πότε. Ποια χρόνια. Πες το. Έφυγε. Πότε μαρτύρησαν. Μαρτύρησαν παιδιά τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Δηλαδή μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, αυτούς λέμε νεομάρτυρες. Και μία από αυτούς είναι η Αγία Χρυσή. Αυτή η Αγία λοιπόν μαρτύρησε στις 13 Οκτωβρίου του 1795. Δηλαδή 5 χρόνια πριν το 1800. Λίγο πριν την Επανάσταση. Και καταγότανε από πού. Ξέρετε από πού ήταν το χωριό της. Πού ήταν. Πες το. Ναι, υπάρχει αυτό το χωριό. Πού είναι αυτό. Ξέρει κανείς. Είναι εδώ κοντά, μακριά. Ξέρεις πού είναι. Το χωριό Χρυσή. Πες, Άννα Μαρία. Είναι εδώ κοντά. Στην περιοχή της Έδεσας. Είναι λίγο πιο πάνω. Και οι γονείς της ήταν χριστιανοί, ε. Ήταν φτωχοί και άσημοι άνθρωποι. Και αυτή ήταν νέο κορίτσι, πολύ νέο. Και είχε ένα πειρασμό. Δηλαδή την είδε ένας Τούρκος. Ένας Μωμεθανός, κυριεύτηκε από σαρκικό έρωτα και προσπάθησε να την πάρει για γυναίκα του, να την κάνει να αμαρτήσει. Και μια μέρα που είχε πάει στο δάσος με άλλες γυναίκες για να μαζέψει ξύλα, βρήκε αυτό την ευκαιρία, πήρε μαζί του και άλλους Τούρκους, άλλους Μουσουλμάνους, και την έκαναν απαγωγή και την πήγανε στο σπίτι του. Και εκεί άρχισε να την κολακεύει στην αρχή, να της υπόσχεται πολλά πράγματα, δώρα, προσπαθώντας να την εξισλαμίσει, να την κάνει μαμεθανή. Και της έλεγε ότι θα την πάρει η γυναίκα του. Και από την άλλη πλευρά την απειλούσε κιόλας. Της έλεγε ότι αν δεν αποδεχθεί τα λόγια του, θα τη βασανίσει. Η Αγία δεν δήλωσε καθόλου. Μόνο προσευχότανε, νοερά. Έλεγε το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Γιατί ήταν κοπέλα που πίστευε πολύ. Και μάλιστα είχε και έναν πνευματικό, ο οποίος ήταν από το Άγιον Όρος. Ήταν ο προηγούμενος Τιμόθεος, από την Ιερά Μονή του Σταυρονικήτα, στο Άγιον Όρος.
Και αυτός λοιπόν την καθοδηγούσε. Και μάλιστα αυτός είδε και πώς μαρτύρησε και έδωσε πληροφορίες στον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη, ο οποίος έγραψε το βίο της και το μαρτύριό της. Αυτή λοιπόν αντιστάθηκε, δεν υποχώρησε, ούτε κολακεύτηκε, ούτε και δίλιασε στις απειλές. Και τι είπε με πολύ θάρρος και γενότητα. Εγώ, λέει, τον Χριστό μου πιστεύω και προσκυνάω και Αυτόν γνωρίζω για νυμφίο μου, όπως το είπατε. Αυτή έγινε νύμφη Χριστού και θέλησε να έχει νυμφίο το Χριστό, να αφιερωθεί στο Χριστό λοιπόν. Και ήξερε ότι αφού είναι βαφτισμένη, ο νυμφίος των ψυχών όλων των χριστιανών είναι ο Χριστός. Άσχετα αν κάνουν κάποιοι χριστιανοί γάμο. Πάλι, ο νυμφίος, ο πρώτος νυμφίος των ψυχών όλων μας είναι ο Χριστός. Κατ' εξοχή βέβαια είναι αυτών που γίνονται μοναχοί και μοναχές, οι οποίοι δίνουν όλη τους τη ζωή στο Χριστό, ολοκληρωτικά. Και αυτό είναι το πιο μεγάλο, το πιο σπουδαίο από όλα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Αλλά και οι άλλοι που γίνονται έγγαμοι, που κάνουν οικογένεια δηλαδή, είτε άντρες είτε γυναίκες, πάλι πρέπει πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα να αγαπάνε τον Χριστό. Γι' αυτό το είπε και αυτή η κοπέλα, εγώ έχω νυμφίο μου τον Χριστό και Αυτόν προσκυνάω. Και ποτέ δεν θα Τον αρνηθώ. Αυτός τη ζητούσε να γίνει μου αμεθανία για να την παντρευτεί. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, να αρνηθώ τον Χριστό. Και τότε, ακόμα μάλιστα έλεγε και κομματάκια να με κόψετε, εγώ δεν θα τον αρνηθώ. Και όταν τα άκουσαν αυτά, σκέφτηκαν για να την παραπλανήσουν, επειδή ήταν γυναίκα, να βάλουν άλλες γυναίκες να τις μιλήσουν. Και πράγματι την πήρανε κάποιες τουρκάλες και για ένα εξάμηνο, 6 μήνες, τις λέγανε για να της αλλάξουν το μυαλό. Για να την πείσουνε με 1000 τρόπους, ακόμα και με μαντίες. Κάνανε και μάγια. Όσοι είναι μακριά από τον Χριστό ασχολούνται με το διάβολο, με μάγια. Για να την κάνουν να αρνηθεί τον Χριστό και να γίνει μου αμεθανή, να αποδεχθεί το Ισλάμ. Όμως, μάταια, αυτή στεκότανε βράχος, ακλόνητη στην πίστη της. Στη συνέχεια κάλεσαν τους γονείς και τις αδελφές της και τους φοβέρισαν και τους είπαν ότι αν δεν καταφέρουν να την πείσουν να τουρκέψει, εκείνοι οι μεν θα τη θανατώσουν, αυτούς δε θα τους βασανίσουν. Βλέπετε τι τρόπους ύπουλους, πονηρούς και βρωμερούς χρησιμοποίησαν. Να την παρασύρουν μέσα από τους συγγενείς, μέσω των συγγενών της. Πήγανε λοιπόν και οι δικοί της στην Αγία, θέλοντας και μη θέλοντας, και με δάκρυα που θα μπορούσαν να μαλακώσουν και τη σκληρότερη πέτρα και με μύριους άλλους τρόπους προσπαθούσαν να την πείσουν. Γιατί και αυτοί ήταν χλιαροί, δεν ήταν καλοί χριστιανοί, και δίλιασαν μπροστά στις απειλές των Τούρκων. Και τι της λέγανε. Αρνήσω φαινομενικά τον Χριστό. Δηλαδή, εξωτερικά. Από μέσα σου να πιστεύεις τον Χριστό, αλλά απ' έξω μόνο. Για να μην χαθούμε όλοι. Και ο Θεός, ο Χριστός, είναι έσπλαχος. Βλέπει την κατάσταση και θα σε συγχωρέσει. Και τι τους είπε τότε η Αγία. Εσείς που με παρακινείτε να αρνηθώ τον Χριστό μου, τον αληθινό Θεό, δεν είστε πια γονείς μου, ούτε αδελφές μου, ούτε θέλω να σας ξέρω από εδώ και πέρα. Αντί για σας, πατέρα μου, έχω τον Χριστό, μητέρα μου την Παναγία και αδέλφια τους Αγίους και τις Αγίες. Και τους έδιωξε. Βλέπετε, τι λέτε, έκανε καλά. Έκανε καλά που έκανε έτσι. Τι λέτε. Ή μήπως ήταν κακό αυτό που έκανε. Τι λες.
ήταν καλό. Γιατί ο Χριστός μας αυτό λέει. Πατέρας μου, λέει, και μητέρα μου και αδέλφια μου είναι αυτοί που ακούνε το λόγο μου και τον εφαρμόζουν. Έτσι λοιπόν. Και εμείς έχουμε πατέρα μας το Θεό, μητέρα μας την Παναγία, αδέλφια μας όλους τους Αγίους. Και αν και οι γονείς μας είναι με το Χριστό, είναι γονείς μας. Αλλιώς δεν είναι. Είναι μόνο κατά σάρκα. Και ούτε και κατά σάρκα. Και τα αδέρφια μας, αν είναι με το Χριστό, είναι αδέρφια μας. Αλλιώς δεν είναι. Βλέπετε τι λέει η Αγία. Γιατί αυτοί τι θα μας πούνε? Να αρνηθούμε το Χριστό. Και σήμερα μπορεί να μην μας ζητάνε οι μομεθανοί τη ζωή μας, αλλά μας ζητάνε άλλα πράγματα. Θα πας στο γυμνάσιο, ας πούμε, θα σου λένε, τώρα τι, με φουστάνια θα είσαι στο γυμνάσιο, πρέπει να φορέσεις παντελόνια. Και έτσι θα ντύνεσαι, να ντύνεσαι έτσι όπως ντύνονται όλοι. Δηλαδή να προκαλείς τα αγόρια, να τραβάς τα βλέμματα. Δεν ντύνεσαι έτσι όπως ντύνεσαι, σαν καλόγρια. Και θα σου λένε να αρνηθείς έτσι το χριστιανισμό, την πίστη σου. Εκεί τώρα θα φανεί αν είμαστε και εμείς πιστοί ή όχι. Γιατί αν σε αυτά τα μικρά δεν είσαι όπως λέει ο Χριστός, πώς θα αντέξεις αν αύριο έρθει ένας αντίχριστος και σου λέει ή αρνείσαι τον Χριστό ή πατάς την εικόνα του Χριστού ή σου σφάζω. Βλέπουμε λοιπόν πόσο αποφασιστική ήταν η Αγία. Και τους έδιωξε. Γιατί ο Χριστός είπε να με ομολογείτε έμπροσθεν των ανθρώπων. Δηλαδή φανερά, όχι κρυφά. Βλέπετε τι πονηρά της λέγανε οι δικοί της. Από μέσα σου να πιστεύεις. Εξωτερικά μόνο να πεις ότι δεν πιστεύω. Ο Χριστός όμως είπε εξωτερικά να το λέμε. Και από μέσα μας να το έχουμε και να πιστεύουμε και να ομολογούμε, αλλά και απ' έξω μας. Και τότε εφαρμόστηκε αυτό που είχε πει ο Χριστός, ότι η εχθρή του ανθρώπου είναι η οικιακή του, η δική του. Και βλέποντας οι αλλόπιστοι ότι δεν κατάφεραν τίποτε, άφησαν κατά μέρος τις κολακίες και άρχισαν τα βασανιστήρια. Για τρεις ολόκληρους μήνες, κάθε μέρα, τη χτυπούσαν με ραβδιά. Αυτή την κοπέλα που είπαμε, που είδατε προηγουμένως, μικρό κοριτσάκι ήταν. Και κάθε μέρα την έδερναν. Έπειτα της έβγαλαν λουρίδες από το δέρμα της. Στραβούσαν λουρίδες, την έδερναν. Και της άφηναν αυτές τις λουρίδες κρεμασμένες μπροστά της για να λιποψυχήσει. Και το αίμα έτρεχε ποτάμι. Και κοκκίνησε η γη. Και μετά πήρωσαν και μία σούβλα, πως έχουμε αυτές που βάζουμε για τα αρνιά το Πάσχα, και την θέρμαναν αυτή καλά, την έβαλαν στη φωτιά και πυρακτώθηκε και την πέρασαν από το ένα αυτή της Αγίας στο άλλο. Της τρύπησαν όλο το κεφάλι, το κρανίο. Φοβερά μαρτύρια. Και ο καπνός έβγαινε από τη μύτη και το στόμα της. Πόσο απάνθρωποι, σκληροί άνθρωποι ήταν αυτοί. Η μάρτυρα του Χριστού, μολονότι υπέφερε τόσο φοβερά βάσανα, ήταν στηριγμένη στην πίστη και στην αγάπη στον Χριστό. Με τη δύναμη του Σταυρού. Έκανε το Σταυρό της και δεν αρνιόταν τον Χριστό. Ούτε υπέκυπτε στις προτάσεις αυτού του Μωαμεθανού. Όταν μάλιστα άκουσε ότι εκεί κοντά της βρισκόταν ο πνευματικός της, ο Παπατιμόθεος, που είπαμε ήταν προηγούμενος της Ιεράς Μονής Σταυρογκίτα του Άγιου Όρους, έστειλε ένα μήνυμα με κάποιο χριστιανό να προσεύχεται στο Θεό, ο πνευματικός της, για να τελειώσει θεάρεστα το δρόμο του μαρτυρίου. Και αυτό μας διδάσκει και εμάς κάτι, παιδιά, ότι για να κατορθώσουμε την αγνότητα και την ομολογία στον Χριστό μας, πρέπει να έχουμε πνευματικό. Δεν μπορούμε μόνοι μας, με τη δύναμή μας να φυλακτούμε αγνή και καθαρή, αλλά μόνο με την εξομολόγηση. Με την ζωή μέσα στην Εκκλησία. Με την υπακοή σε πνευματικό. Και οι βασανιστές της απορούσαν πως ένα μικρό κοριτσάκι άντεχε τόσους μήνες αυτά τα φοβερά βασανιστήρια.
Τους είχε δηλαδή ξεφτυλίσει. Αυτοί που ήταν αγριότεροι και από τα θηρία. Και τότε εξαγριώθηκαν πάρα πολύ. Και μην υποφέροντας να νοικιώνται από μια κοπελίτσα, την κρέμασαν σε μια αγριοαπηδιά. Και με τα μαχαίρια τους την έκοψαν κομματάκια. Φοβερό μαρτύριο. Και έτσι η Αγία Χρυσή δοκιμάστηκε σαν το χρυσάφι μέσα στο καμίνι και παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του νυμφίου της του Χριστού και πήρε διπλό στεφάνι. Πήρε και στεφάνι αγνότητας, παρθενίας, δεν έχασε την αγνότητά της, και στεφάνι μάρτυρο. Και το λείψανό της το πήρανε κάποια κάποιοι χριστιανοί και το ενταφίασαν με πολύ τιμή και ευλάβεια. Βλέπουμε λοιπόν, παιδιά μου, πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να κρατήσουμε την αγνότητά μας. Πόσο αρέσει στον Χριστό, και αυτό συμβουλεύω και εσάς. Να αγωνιστείτε μέχρι τέλους, να φυλάξετε τον εαυτό σας καθαρό. Να μην παρασυρθείτε από κανέναν και από τίποτα. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι, πες με. Θέλησε ο Θεός. Δεν πέθανε αμέσως. Αλλά σίγουρα πόνεσε πάρα πολύ. Ο Θεός θέλει και ενεργεί στους μάρτυρες. Και όσο θέλει ο Θεός, αντέχουνε. Άλλοι δεν αντέχουνε καθόλου. Έχουμε άλλους μάρτυρες που πέθανε σχεδόν αμέσως. Είναι άλλοι που έζησαν πολύ. Και να ξέρετε, αυτή η Αγία και σήμερα εμφανίζεται και έχει θαύματα. Πες, τι θέλεις εσύ? Ναι. Πώς μπορούνε, να. Τι είπαμε η Αγία, τι έκανε αυτή η Αγία. Κάτι είχε και τα κατάφερε. Είχε αγνότητα, είχε και, πες το, πιστή, και τι άλλο είχε. Είχε και έναν Άγιο Πνευματικό, που προσευχότανε για αυτή, τον Πατέρα Τιμόθεο. Ζούσε σωστή ζωή, εκκλησιαστική ζωή, ξομολογιότανε, κοινωνούσε, προσευχόταν. Με αυτή τη δύναμη που λοιπόν του Χριστού μπόρεσε και νίκησε και κράτησε την παρθενία της. Σήμερα, ξέρετε παιδιά, επειδή έχουμε και πολλούς μουσουλμάνους εδώ στην πατρίδα μας, κάποιες κοπέλες παρασύρονται και είναι πολύ κακό αυτό. Και κάνουν σχέσεις με αυτούς και κάνουν τάχα της γάμου, που δεν γίνεται γάμος με έναν ο οποίος δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Αυτό είναι άρνηση της πίστεώς μας. Γι' αυτό προσοχή πολύ. Να μην παρασυρθούμε ποτέ στη ζωή μας. Και αυτός, βλέπετε, της έκανε και ένα σωρό ταξίματα. Χρήματα, δόξα, τίποτε. Δεν πρέπει να μας δελεάσει. Γιατί πάνω απ' όλα είναι ο Χριστός μας. Τι άλλο θες να πεις? Λέει. Μουσουλμάνοι, με μαθανή πιο σωστό, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ φανατικοί στην πίστη τους, και όταν κάποιος από μουσουλμάνος γίνει χριστιανός, λέει το Κοράνιο ότι πρέπει να φωνευτεί. Γι' αυτό αυτή την σκότωσε ο άντρας της, έτσι. Και γι' αυτό πολλοί νεομάρτυρες μαρτύρησαν, τους κατηγόρησαν, είτε ψέματα, είτε μερικές φορές είχαν παρασυρθεί. Είχαν γίνει μουσουλμάνοι, στην τουρκοκρατία κάποιοι χριστιανοί, και μετά όταν ξαναγύρισαν, ο νόμος ο Ισλαμικός αυτό λέει, ότι πρέπει να θανατωθείς. Αυτή η πίστη δηλαδή που έχουν αυτοί, η διαβολική πίστη, γιατί δεν πιστεύουν στον αληθινό Θεό, αλλά
αλλά στο διάβολο αυτό λέει. Με το μαχαίρι θα επιβληθείς. Και ο Μωάμεθ με το μαχαίρι επιβλήθηκε. Λοιπόν, να πούμε διευχούν και να πάτε να ησυχάσετε. Δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύματι και Ανή και Αΐ και σ' όνος των αιώνων. Αμήν. Μαζί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.